Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το αργότερο στις αρχές Φεβρουαρίου θα κατατεθεί στην Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο θα αυξάνεται το όριο των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώνουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες προκειμένου να κτίσουν το αφορολόγητο. Στόχος της κίνησης αυτής είναι να δοθεί εκ νέου όθηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς μετά από την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών στο εσωτερικό της χώρας έχει διαπιστωθεί κάμψη της χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και αύξηση των συναλλαγών με μετρητά. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζουν τις πωλήσεις κόκκινων δανείων οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες παράλληλα προετοιμάζουν το έδαφος για τις τυπλοποιήσεις στεγαστικών δανείων, οι οποίες θα αποτελέσουν το κλειδί για την εξυγίανση του κλάδου την επόμενη τριετία. Σύμφωνα με όσα έχουν εξαγγείλει οι τράπεζες για το 2019, δρομολογούνται πωλήσεις πακέτων ύψους 7,5 με 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνεται και η τυπλοποίηση στεγαστικών δανείων 2 δισεκατομμύρια ευρώ της Eurobank. Νέα γραμμή αλλά και παράδοση καινούριων σταθμών αναμένονται μέσα στο 2019 για το μετρό της Αθήνας, που πατάει γκάζι μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας στο μέτωπο των νέων δημοπρατήσεων. Ήδη στη τελική ευθεία έχει μπει ο διαγωνισμός για τις πρόδρομες εργασίες της νέας γραμμής 4 του μετρό για το πρώτο τμήμα Άλσος Βέικου Γουδί μετά τις δικαστικές εμπλοκές που σημειώθηκαν. Με ταχύς ρυθμούς προχωρά και η επέκταση του μετρό προς το Πειραιά, καθώς σε λιγότερο από 8 μήνες, τον Ιούνιο του 2019, παραδίδονται οι σταθμοί Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλός και Νίκαια. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα κυμαίνει σε 629,24 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,02% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.